Porque mandan a menos de pano. Ahora. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια. Είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι κοντά σας σε αυτή την εκδήλωση και νομίζω πως είναι τιμή για κάθε γιατρό να βρίσκεται στο νησί του Ιπποκράτη. Και πόσο μάλλον όταν μου είχε αναδειχθεί να σας κάνω μια ομιλία για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό που αφορά μια πολύ μικρή ομάδα ασθενών, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να γίνουν καλά παρά μόνο με αυτή την θεραπεία. Θέλω να ευχαριστήσω τους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης, να ευχαριστήσω το Σύλλογο Ροδαυγή, την κυρία Μπούκλα, την κυρία Μαχηρίδη, για την μακρά συνεργασία που έχουμε για ένα κοινό σκοπό. Το θέμα της ομιλίας μου είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών ή όπως σήμερα λέγεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών. Ξεχάσαμε τον... στο τέλος. Το καλό είναι στο τέλος. Καταλαβαίνω κάτι. Τις ευχές του δεσπότη μας, ο οποίος είναι στην Πάτμο, είναι παράδοση του κύριου, ζητώ τα πλήρες συγγνώμη, μπορεί να συστέλνεις αναπτύρες της άνεσης. Πανσιολιώτε, θα προσθέσετε και αυτήν. Όχι, δεν λοιπόν, το θέμα όπως είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών, η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, όπως λέγεται σήμερα πιο σύγχρονα. Όταν λέμε μεταμόσχευση μυελού των οστών, εννοούμε θα πάρουμε αιμοποιητικά κύτταρα από ένα γύρο άτομο και θα τα μεταφέρουμε στον πάσχοντα για να γίνει καλά, ο οποίος πάσχει αυτός από πολύ σοβαρά νοσήματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η μεταμόσχευση μυελού των οστών, την προηγούμενη παρακαλώ, αφορά ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα τα οποία κυρίως προσβάλλουν το αιμοποιητικό σύστημα. Είναι ασθενείς όπου πάσχουν από μυελική απλασία, δηλαδή ο μυελός των οστών που είναι η πηγή που παράγει το αίμα, για κάποιο λόγο δεν μπορεί να φτιάξει κύτταρα και ο ασθενής αν δεν αντιμετωπιστεί θα πεθάνει. Είναι καταστάσεις όπου υπάρχουν καρκινικά κύτταρα μέσα στον οργανισμό, όπως είναι η λευκαιμία, και ακόμη και ορισμένα νοσήματα κληρονομικά του αίματος, όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, όπου τα κύτταρα του αίματος δεν είναι λειτουργικά καλά και πρέπει να αντικατασταθούν. Είναι η ομάδα των νοσημάτων πολύ μεγάλη, τα κατατάσσουμε σε 4 κατηγορίες, σε αιματολογικά νοσήματα, σε νοσήματα νεοπλασματικά, σε γενετικά νοσήματα και τελευταία και τα αυτάμεσα νοσήματα. Από τα πιο συχνά νοσήματα που αντιμετωπίζουμε με μεταμόσχευση είναι η αμαστική αναιμία, είναι οι διάφορες μορφές λευκαιμίας. Είναι η πρωτοπαθής ανοσονεπάρκειες όπου στις καταστάσεις αυτές το παιδί γεννιέται χωρίς άμυνα του οργανισμού και μπορεί να πεθάνει από λοιμώξεις στις πρώτες μήνες της ζωής. Και βεβαίως είναι η δραπανοκυταρική και μεσογειακή αναιμία που είναι ιδιαίτερα συχνές στη χώρα μας. Υπάρχουν δύο τύποι μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Η αλλογενής μεταμόσχευση, όπου ο δότης και ο λήπτης είναι δύο διαφορετικά άτομα και όπου ο ασθενής μπορεί να δεχθεί αίμα ή μυελό από ένα άτομο συγγενικό, μπορεί να είναι συνήθως αδελφός αλλά κάποιος άλλος συγγενής του, αλλά που μπορεί να είναι και ξένος με αυτόν, ένας εθελοντής, όπου προσφέρει μυελό για να το κάνει καλά. Και σήμερα αυτές οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις από ξένους μη συγγενικούς δότες είναι οι πιο συχνές που γίνονται και στη χώρα μας και διεθνώς. Η αυτόλογη μεταμόσχευση είναι ένας άλλος τύπος μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, όπου ο λήπτης και ο δότης είναι το ίδιο άτομο και στην περίπτωση αυτή την εφαρμόζουμε για να αντιμετωπίσουμε κυρίως ασθενείς που πάσχουν από νοπλασματικά νοσήματα από καρκίνους. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι στην πραγματικότητα μεταμόσχευση πραγματική. Τις πιο πολλές φορές δεν επιτυχάνει η θεραπεία, αλλά απλώς παρατείνει για ένα σημαντικό διάστημα την ύφεση της ζωής του ασθενούς. Για να μπορέσει να πετύχει η μεταμόσχευση μυελού των οστών, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, υπάρχουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν υγιή δότη που να είναι συμβατός με τον πάσχοντα, δηλαδή ο τύπος των κυττάρων του να μοιάζει με αυτόν του ασθενούς για να μπορέσει να το κάνει καλά, για να μπορέσει να δεχθεί το μόσχευμα. Πρέπει να διαλέξουμε την κατάλληλη χρονική στιγμή για να κάνουμε την μεταμόσχευση. Και όταν έχουμε έναν ασθενή με λευκαιμία, η κατάλληλη χρονική στιγμή είναι όταν έχει δεχθεί την προηγούμενη χημειοθεραπεία
και ενώ σας έχει μαζεύσει, έτσι ώστε να μπορέσει να δράσει αποτελεσματικά η μεταμόσχευση, αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν ασθενή με ένα νόσημα κληρονομικό ή με μια απλαστική αναιμία, πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη διάγνωση της άρρωστης. Λοιπόν, μια άλλη βασική προϋπόθεση είναι η χορήγηση ισχυρής δόσεως και των αντιστατικών φαρμάκων που πολλές φορές συνδυάζεται με ολόσωμη ακτινοβολία, για να μπορέσουμε έτσι να καταστρέψουμε το παθολογικό μυελό του ασθενείου και να μπορέσουμε να φωλιάσουμε μέσα στο δικό του το μυελικό χώρο τα νέα κύτταρα που θα βάλουμε για να φτιάξουμε το καινούργιο μόσχευμα. Και βεβαίως, ο ασθενής από τη στιγμή που θα μπει μέσα στη μονάδα για να προετοιμαστεί για τη μεταμόσχευση χρειάζεται μια ειδική προφύλαξη και ειδική προστασία και από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα αιμοποιητικά μοσχεύματα, δηλαδή τα κύτταρα που θα πάρουμε από το αίμα ή από το μυελό για να τα χορηγήσουμε στον ασθενή, τα παίρναμε αποκλειστικά στο παρελθόν μόνο από το μυελό των οστών. Σήμερα όμως οι πιο πολλές μεταμοσχεύσεις γίνονται με κύτταρα που μπορούμε να πάρουμε από το περιφερικό αίμα, από τις φλέβες, και τα τελευταία χρόνια γίνονται μεταμοσχεύσεις και αίμα το οποίο μπορούμε να συλλέξουμε από τα αγκία του πλακούντα και του φαλήλου του. Όπως γνωρίζετε, ο μυελός των οστών, αυτό το μεδούλι που λέμε, είναι η πηγή που παράγεται το αίμα. Κάθε μέρα κατασκευάζονται δισεκατομμύρια κύτταρα μέσα στο μυελό των οστών και τα κύτταρα αυτά μπαίνουν μέσα στην κυκλοφορία, πολλαπλασιάζονται γρήγορα και διαφοροποιούνται και από ένα έτσι προγονικό αρχαίγωνο κύτταρο του μυελού των οστών φτάνουν στο περιφερικό αίμα εκατομμύρια κύτταρα τα οποία φτιάχνουν τα λευκά αιμοσφαίρια, τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Τα αρχαίγωνα κύτταρα είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να μεταμοσχεύσουμε τους ασθενείς μας. Την επόμενη πάρα. Και πρώτα απ' όλα ο μυελός των οστών. Ο μυελός των οστών, όπως είπαμε, είναι η πηγή του που παράγεται το αίμα και ήταν το πρώτο σημείο από που μπορούσαμε να πάρουμε κύτταρα για να μεταμοσχεύσουμε ασθενείς. Σήμερα, μια μικρή ομάδα δοτών δορίζει μυελό των οστών. Οι πιο πολλές μεταμοσχεύσεις γίνονται με το αίμα που θα σας πω σε συνέχεια. Η συλλογή του μυελού των οστών είναι μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά είναι τελείως ακίνδυνη, ανώδυνη και ασφαλής. Η ταλαιπωρία είναι ότι πρέπει να μπει ο δότης μέσα στο νοσοκομείο, να υποβληθεί σε τοπική γενική αναισθησία και να παραμείνει μερικές ώρες, συμβαίνει το πρωί, φεύγει το απόγευμα, χωρίς όμως απολύτως κανένα πρόβλημα. Και για να σας δείξω πόσο ασφαλής είναι αυτή η διαδικασία, πρέπει να σας πω ότι στη μονάδα μας ο μικρότερος δότης που έδωσε μυελό ήταν ένα παιδάκι 6 μηνών, ένα μωρό 6 μηνών, που έδωσε μυελό για να γίνει καλά το αδερφάκι του που ήταν 2 χρόνια και έπαθε λευκαιμία. Άρα λοιπόν, όταν ένα μικρό παιδί μπορεί να δώσει ένα μωρό, καταλαβαίνετε πόσο ακίνδυνο είναι για έναν ανήλικα. Ο δεύτερος τρόπος που μπορούμε να συλλέξουμε αυτά τα κύτταρα, τα αιμοποιητικά για να κάνουμε μεταμόσχευση, είναι από το περιφερικό αίμα με τα ειδικά μηχανήματα κυταραφαίρεσης που ίσως ορισμένοι τα γνωρίζετε, όταν συλλέγονται με βετέλα για να μεταμοσχεύουμε τους ασθενείς μας. Είναι και αυτή μια απλή διαδικασία. Χορηγούμε 2-3 μέρες πριν στον δότη μια ειδική ουσία που αυξάνει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων και στη συνέχεια με τα μηχανήματα που βλέπετε στην εικόνα, μέσα σε ένα διάστημα περίπου 2 ώρων, μπορούμε να συλλέξουμε τα προγονικά κύτταρα, ενώ τα κύτταρα τα υπόλοιπα του αίματος επιστρέφουν στον δότη. Και τέλος, η τρίτη πηγή που μπορούμε να πάρουμε αιμοποιητικά κύτταρα για τη μεταμόσχευση είναι το αίμα του ομφαλίου λόρου, το οποίο είναι ένα βιολογικό υλικό που μετά το τοκετό πετιέται, αλλά όμως εάν συλλεγεί και μπορεί να συλλέξει μια ποσότητα περίπου 100 κυβικά εκατοστά, μέσα σε αυτή την ποσότητα υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός αρχηγόνων κυττάρων, προγονικών κυττάρων, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα για να κάνουμε μεταμόσχευση κυρίως σε παιδιά αλλά και σε μεγάλους. Εφόσον λοιπόν χορηγηθεί αυτή η βαριά θεραπεία στον ασθενή που πάσχει από ένα σοβαρό νόσημα, στη συνέχεια συλλέξουμε το αίμα ή το μυελό, η χορήγησή του που θα είναι τεχνικά πάρα πολύ εύκολη είναι σαν μια απλή μετάκηση. Τα κύτταρα που θα του χορηγήσουμε κυκλοφορούν σε όλο το σώμα, τον οργανισμό. Τα πιο πολλά όμως από αυτά πηγαίνουν και φωλιάζουν μέσα στους μυελικούς χώρους, στην μυελική κοιλότητα. Και αν τα πράγματα εξελιχθούν καλά, μετά από 3-4 εβδομάδες έχει αποκτήσει ένα καινούριο αιμοποιητικό σύστημα και μπορεί να επανέλθει στο σπίτι του. Να μην σας τρομάξει αυτή η φωτογραφία. Σας είπα ότι με τη μεταμόσχευση, που είναι μια θεραπεία για σοβαρά νοσήματα, σπάνια θεραπεία, είναι νοσήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν καλά με άλλο τρόπο, έτσι, η μεταμόσχευση τους προσφέρει τη μοναδική ελπίδα για ζωή. Η Σοφία ήταν ένα μωρό που είχε μπει στη μονάδα μας, έπασχε από κληρονομική ανοσοανεπάρκεια, δηλαδή ήταν ένα παιδάκι που δεν είχε άμυνα και πάθαινε συχνά λοιμώξεις,
Εάν δεν γίνονταν μεταμόσχευση, ήταν βέβαιο ότι μέσα στους πρώτους μήνες, τα πρώτα χρόνια ζωής, θα είχε πεθάνει από κάποια σοβαρή λίμωση. Στην περίπτωση αυτή, δότης ήταν η μητέρα της, η οποία προσέφερε μυελό για να γίνει καλά η κόρη της. Εδώ τη βλέπετε τη Σοφία πολύ ταλαιπωρημένη, είχε παρουσιάσει αρκετά προβλήματα. Αλλά τη βλέπετε και στις επόμενες εικόνες, 3 χρόνια μετά στον νηπιαγωγείο, στη σχολική γιορτή του Όχι, και μια φωτογραφία που μου έστειλε πρόπερση από το νησί σας που έκανε διακοπές. Όπως βλέπετε, δεν έχει καμιά εικόνα, καμιά ομοιότητα η τωρινή Σοφία με το μωράκι που είχε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ στο νοσοκομείο, αλλά όπως και τα πιο πολλά παιδιά, έγινε και αυτή καλά. Λοιπόν, οι μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων ή μεταμόσχευσης μυελού των οστών έχουν μια μακριά ιστορία. Πριν από 40 χρόνια θεωρείται ένα ενδιαφέρον βιολογικό πείραμα, σήμερα όμως είναι μια θεραπεία ρουτίνας. Από όπως βλέπετε, στην Ευρώπη το 2011 είχαν γίνει περισσότερες από 30.000 μεταμοσχεύσεις σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και μάλιστα τον προηγούμενο Δεκέμβριο συμπληρώθηκε ο αριθμός του 1 εκατομμυρίου μεταμοσχεύσεων παγκοσμίως, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στη χώρα μας γίνονται μεταμοσχεύσεις από το 1985 και μάλιστα πρέπει να σας πω γίνονται και σε μεγάλους αριθμούς και με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις νοσοσχέσεις συμπαγών οργάνων. Βλέπετε ποια νοσοκομεία είναι αυτά που κάνουν αλλογενετικές μεταμοσχεύσεις. Είναι το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, είναι το Αγία Σοφία το δικό μας, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη που είναι μια πολύ δραστήρια κλινική, καθώς επίσης στον Άγιο Σάβα, στην Πάτρα και στο Αττικό νοσοκομείο. Στο δικό μας νοσοκομείο, στο νοσοκομείο των Αγία Σοφία, το οποίο βρίσκεται στην Ογκολογική Μονάδα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, οι μεταμοσχεύσεις ξεκίνησαν το 1993. Και βλέπετε ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουμε κάνει περισσότερες από 620 μεταμοσχεύσεις, έχουμε αντιμετωπίσει πολλά νοσήματα και ευτυχώς τουλάχιστον το 70% των παιδιών μας που έχουν μεταμοσχευθεί είναι γερά και έχουν εξελιχθεί, έχουν παντρευτεί, έχουν σπουδάσει. Είπαμε λοιπόν ότι για να μπορέσει να γίνει μεταμόσχευση πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο δότη. Και κάθε χρόνο, όπως αντιλαμβάνεστε, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν χιλιάδες ασθενείς που βάσκουν από βαριά νοσήματα όπως η λευκαιμία και που στα νοσήματα η θεραπεία αυτά έχει αποτύχει και η μόνη της ελπίδα είναι να μπορέσουν να κάνουν μεταμόσχευση. Και η μόνη της ελπίδα είναι να βρουν κάποιο άτομο που να ταιριάζει ανοσολογικά με αυτούς, να τους δώσει λίγο μυελό για να γίνουν καλά. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να ψάχνει κάποιος να βρει έναν δότη που είναι το μόνο άτομο που μπορεί να τους δώσει ζωή.